Στη σκηνή. Εγώ. Ναι, ναι. Έχουμε πληροφορίες. Έχουμε πληροφορίες ότι γιατί τους το κάνεις αυτό και δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα γέλια. Α, από αυτή την άποψη. Από αυτή την άποψη, ναι. Κοίτα, ουσιαστικά δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Καμιά φορά όμως με την ροή των επαναλαμβανόμενων παραστάσεων έχουμε τύχει σε ένα περιβάλλον που είναι όλα πολύ καλά παιδιά, ωραίοι χαρακτήρες. Πιστεύω ότι αυτό που λέμε συνολικά και χωρίς να αληθιποιούμε το ήθος πολύ καλά. Και αν συμβεί κάτι στραβό, εξόφαρτο ή μια διάθεση, έχει την ικανότητα ο συμπαίχτης και το διορθώνει προς το φέλμ, προς αυτό που έχει διδαχτεί, προς τον απότερο σκοπό. Άλλωστε είναι μια τέτοια πληροφορία όλο το έργο, μια τέτοια που πιστεύω ότι τα ανάλογα λόγια έχουν μπει στο στόμα του καθενός, λίγα πράγματα έχουν προσθεθεί, πιο πολύ ξέρω από τον Κώστα τον Κόκλα. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας θα πει τα πιο πολλά, τα λέει ο Κωσοβρυπιώτης. Ο ένας δίνει τον άλλο. Με τον Κώστα δεν μπορώ να μην πω, γιατί είναι... είναι εξαιρετικός ηθοποιός και υπέροχος άνθρωπος αρχικά. Και είναι από αυτά που γνωρίζεις το θέαμα, στο θέατρο και λες μπορεί θα γεννιέται και μια φιλία που μπορεί να υπάρχει μια άλλη συνεργασία. Νιώθεις πολύ καλά. Έχει την ικανότητα να σου σβήνει ας πούμε τις ανησυχίες σου. Αλληλοβοηθιόμαστε και έτσι πιο πολύ με τον Κώστα. Σημαντικό. Αλλά βάζει και πράγματα. Καμιά φορά μπορεί να έρθει, τι να πω για το Θανάση, την ευθυμία του ήρθε μια προσθήκη και να την πει διαφορετικά σε σχέση με την έκφραση πούμε, που δίνει την έκπληξη. Αυτό είναι της καθημερινής χαράς. Τη δική σα. Τη δική μα, το οποίο όμω το εισπράττει ακόμα γιατί είναι αυθόρμητο. Ξέρεις, πολύ καλά στο θέατρο, άμα ξεκινήσει να πει κάτι θελημένα, δεν σημαίνει. Άμα σου έρθει έτσι αυθόρμητα και χωρί αυτό, λειτουργεί. Α μην είναι και τόσο πολύ δυνατό, λέχτηκα. Δεν μπορώ να αναλύσω και να πω περισσότερο για αυτή την παράσταση, γιατί ότι είναι επιτυχία, μια επιτυχία, ότι από όποια την πει δεν μπορεί να το. Να το ερμηνεύσεις. Θα ήθελες μένουμε... να πάει ωραία τέταρτη, πέμπτη χρονιά, να είναι, ξέρω εγώ, υπό την καπαγίδα της Αγκάθα Κρίστερ, τέταρτη χρονιά, τι, μπορεί και να πάει, δηλαδή, και... δεν ξέρω αν θα είμαστε πάλι όλοι αυτοί εκεί, ή θα είναι... Υπάρχει γιατί... Η ερώτηση που σου κάναμε ήταν πώς διαλύεις το θείασο. Όχι όλα αυτά που μας είπες. Ξεκινώντας. Ήταν πολύ, πολύ εμπεριστατωμένα, με μεγάλη σαφήνεια και έτσι, μεγάλη συνέπεια. Αλλά δεν ήταν, το θέμα ήταν γιατί τους διαλύεις, αγόρι μου, τους άλλους αυτό. Γιατί με το που βγαίνεις που πώς τους διαλύεις. Εγώ ξέρω δηλαδή πώς τους διαλύεις. Όχι επειδή μου το έπανε, αλλά επειδή μπορώ να φανταστώ, γιατί σε έχω δει κιόλας να παίζεις, οπότε καταλαβαίνω πώς το κάνεις. Καταρχάς αλλά... με το που ξεκινάει να χορεύει ο κύριος Ευρυπιώτης, πραγματικά το κοινό τον αποθεώνει, ειλικρινά. Αυτό είναι αλήθεια, το έχουμε δει όλοι. Αυτό σχέδιο είναι. Έτσι. Είναι ένα ταλέντο που έχω και δεν μπορώ να το αποκρύψω.